πράγματα με το όνομά του, λέγονται συνεχώ δεξιά και αριστερά από αξιωματούχου οργανισμών σαν το Δούνου του για την επερχόμενη τεραστίων διαστάσεων επισητιστική κρίση. Ενώ στη χώρα μα, λόγω των μεγάλων πυρκαγιών, προωθείται η ασφάλιση των οικειών που θα λύσει όλα τα προβλήματα ω διαμαγεία. Η Κρυσταλίνα Γεωργίευα, διευθύντρια του Δούνου του, ανέφερε πρόσφατα στου Υπουργού Οικονομικών των Χωρών του G20, οι οποίοι είχαν συνάντηση στην πόλη Γκαντιανγκάρ τη Ινδία, ότι ναι, μένει η παγκόσμια οικονομία έχει δείξει ανθεκτικότητα, αλλά τα πράγματα δεν είναι ακριβώ έτσι. Ο κύριο λόγο είναι οι αυξημένε τιμέ των τροφίμων και των λιπασμάτων, αλλά και άλλων προϊόντων, κάτι που είναι τρομερά επικίνδυνο, ειδικά για τι οικογένειε με χαμηλό εισόδημα, οι οποίε ήδη υποσυτίζονται, φέρνοντα πιο κοντά σενάρια τύπου εξεγέρσεων και ταραχών σε πολλέ χώρε. Οι Ευρωπαίοι αντιμετωπίζουν μια νέα οικονομική πραγματικότητα που δεν έχουν βιώσει εδώ και δεκαετίε. Γίνονται φτωχότεροι, ανέφερε η Wall Street Journal. Η ζωή σε μια ήπειρο που για καιρό πολλοί ζήλευαν, χάνει γρήγορα τη λάμψη της καθώς οι Ευρωπαίοι βλέπουν την αγοραστική του δύναμη να εξασθενεί. Η τρέχουσα δύσκολη κατάσταση τη Ευρώπη έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό. Ένα γυράς πληθυσμό με προτίμηση στον ελεύθερο χρόνο και την ασφάλεια τη εργασία έναντι των καλών αποδοχών. Οδήγησε σε χρόνια χαμηλού ρυθμού παραγωγικότητα. Στη συνέχεια, ήρθαν μια-δυο σοβαρέ κρίσει, όπω τη πανδημία του COVID-19 και του παρατεταμένου πολέμου τη Ρωσία στην Ουκρανία. Με την ανατροπή των παγκοσμίων αλυσίδων εφοδιασμού και την εκτόξευση των τιμών τη ενέργεια και των τροφίμων, οι κρίσει επιδίνωσαν ασθένειε που είχαν φουντώσει για δεκαετίε, και οι Ευρωπαίοι ανάμεσά του και οι Έλληνε κινδυνεύουν σοβαρά πιο πολύ από ποτέ. Την ίδια περίοδο στη χώρα μα, ο καφέ και το εθνικό δεκατιανό, το σουβλάκι, καλπάζουν άνω των 4 ευρώ, ενώ οι τιμέ στα σούπερ μάρκετ γίνονται εφιαλτικέ συνεχώ για του καταναλωτέ. Σε αυτό το κλίμα και εν μέσω πυρκαγιών θα ακούσουμε σε λίγε ημέρε από την κυβέρνηση για την πρόταση που αφορά την υποχρεωτική ασφάλιση κτηρίων σε ζώνε υψηλή Μέσα σε όλα αυτά που πληρώνει ο Έλληνα φορολογούμενο, θα χωθεί και η υποχρεωτική σε λίγο ασφάλιση των κτηρίων. Δηλαδή, δύο ηλικιωμένοι, με μια συνταξούλα 700 ευρώ, θα δίνουν 300 με 500 ευρώ το χρόνο για ασφάλεια φωτιάς, που με τα χρόνια λίγο λίγο θα την αυξάνουν, ενώ θα πρέπει να πληρώσουν ρεύμα ένφια και να τρώνε τα εντελώς απαραίτητα για να πληρώσουν ασφάλειες και φόρους. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μας.